Εκεί είναι η Άννα και ο Δημήτρης να μας ξεναγήσουν σε αυτό το υπέροχο μέρος αλλά και να μας μαγειρέψουν. Μας έχουν φτιάξει καλούδια από ό,τι βλέπουμε. Καλή σας μέρα! Καλημέρα σας! Τι κάνετε, πώς περνάτε? Να σας πούμε ότι περνάμε τέλεια. Είναι πανέμορφο το τόπος μας, το μέρος μας. Θα το δείτε κι εσείς στις εικόνες, φαντάζομαι. Άννα, τι μας έχετε φτιάξει? Τι σας έχουμε φτιάξει? Έχουμε μαζέψει πρωί-πρωί εμείς εδώ στο χωριό τους κολοκυθοανθούς. Τα βλέπετε τα λουλούδια άλλωστε μπροστά σας. Mm-hmm. Τους έχουμε γεμίσει με τυράκι, με λαχανικά. Τους κάνουμε τηγανιτούς, τους κάνουμε στην κατσαρόλα. Κάνουμε το μπομπάρι που είναι ένα παραδοσιακό γιορτινό φαγητό στην περιοχή μας. Μας το μαγειρεύαν οι γιαγιάδες μας, οι μητέρες μας. Στις καλές μέρες που λέμε εμείς εδώ στο χωριό, Κυριακή και γιορτές. Τηγανοκουλούρα, ζυμωτό ψωμί από τις μαμάδες μας, στο φούρνο, στο ξυλόφουρνο. Και πάντα προσπαθούμε σαν μαγαζί να έχουμε τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές γεύσεις. Τώρα δηλαδή αυτό που μας λες είναι ότι αν έρθουμε διακοπές στο όμορφο πουρί θα φύγουμε διπλάσια. Έτσι το βλέπω εγώ με τέτοιες γεύσεις, τέτοια καλούδια και τέτοια προϊόντα. Ωραία, έχει μετά να κάνετε και περιπάτους και να τα χάσετε τα κιλά σας. Μη φοβάστε. Άννα μου, τα συνδυάζουμε όλα είναι εδώ. Το πουρί, εξήγησέ μας λίγο, γιατί το Πήλιο είναι πολύ μεγάλο. Το πουρί είναι το τελευταίο χωριό του Πηλίου. Βασικά όταν φτάνουν και καταλήγουν εδώ. Αυτοί που θέλουν να το ανακαλύψουν, μαγεύονται. Το τοπίο είναι μέσα στο πράσινο. Η θάλασσα είναι, θα τη δείτε, είναι μπροστά μας, φαίνεται Χαλκιδική, Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, τις μέρες που είναι πεντακάθαρα. Είναι ένα μαγικό μέρος για να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις, να απολαύσεις. Έχουμε πολλά προϊόντα, έχουμε και δηλαδή από φρούτα, τυροκομικά, τα πάντα. Με δηλαδή σαν τόπος παράγει τα πάντα. Με τον καύσωνα που έρχεται είστε οι καλύτεροι του χωριού, Άννα μου, έτσι. Κοίτα τον πλάτανο τώρα, κοίτα ομορφιά. Να, θα συμφωνήσω μαζί σας. Εδώ στο πλατανάκο επάνω. Ναι, Άννα μου, τι λες. Και τα τσιπουράκια. Και τα τσιπουράκια και όλα. Ορίστε. Και τα τσιπουράκια λέμε, και τα τσιπουράκια. Και τα τσιπουράκια. Εδώ στο πλάτανο την αράζεις από το πρωί, να το πούμε έτσι απλά, και φεύγεις το βράδυ. Και πολλοί κοιμούνται και στο πλάτανό μας. Από ό,τι καταλαβαίνω, Δημήτρη και Άννα, έχετε επιλέξει να μένετε εκεί χειμώνα-καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι πιο ευχάριστο, είναι καλύτερες συνθήκες, ο χειμώνας θα είναι πιο βαρύς. Αξίζει, βγαίνει το μεροκάματο. Ναι, γεια σας και από μένα καταρχήν. Γεια σου, Δημήτρη. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ. Εμείς δεν ήμασταν εδώ, είναι η καταγωγή μας από εδώ, ήμασταν αλλού, αλλά επιλέξαμε να επιστρέψουμε στην περιοχή μας. Και εντάξει, νομίζω έχουμε κάνει την καλύτερη επιλογή. Πού βρισκόσασταν δηλαδή, Δημήτρη, δουλεύατε, είχατε τις δουλειές σας, ήσασταν σε μια μεγάλη πόλη, πώς επιστρέψατε? Δουλεύαμε, ναι, δουλεύαμε. Εγώ ήμασταν στο Βόλο συγκεκριμένα. Δουλεύαμε σε εργοστάσιο, εγώ και η σύζυγος η Άννα, σε διάφορες δουλειές. Και επιλέξαμε να έρθουμε ξανά στον τόπο μας. Τέλεια, έχει κόσμο, παιδιά. Έχει ξεκινήσει κίνηση. Έρχονται οι Έλληνες. Γέμισε το χωριό. Έχει ξεκινήσει λίγο η κίνηση. Εντάξει, βάσει των πραγμάτων είναι κάπως καλά τα πράγματα. Ελπιστούμε να είναι καλύτερα και μέσα στον Αύγουστο. Να μας πει δύο λόγια και ο Δήμαρχος, από όσο γνωρίζω, είναι κοντά σας, Δημήτρη. Δεν άκουσα λίγο. Ο Δήμαρχος είναι κοντά και... σας ο Δήμαρχος. Να μας πει μια καλημέρα. Όχι, δεν είναι ο Δήμαρχος μαζί μας σήμερα. Να πούμε την καλημέρα μας στον Δήμαρχο, σίγουρα θα μας βλέπει. Έδωσες, τα πεις εσύ κιόλας, Δημήτρη, μόνος σου, όλες τις ομορφιές του τόπου, μια χαρά τα καλούδια, τόπο. Τα πάντα. Μας έδωσες πολλούς καλούς λόγους για να επιστρέψουμε. Να... Ποιος είναι ο κύριος που έχετε εκεί δίπλα σας, είναι όμως. Ο πρόεδρος του συλλόγου. Είναι... Ναι. Γεια σας, καλή σας μέρα. Ποιος είστε επιτέλους για δήμαρχο σας? Νομίζαμε δεν είστε τελικά, δεν πειράζει. Όχι. Είμαι ο πρόεδρος του τουριστικού συλλόγου εδώ της περιοχής. Άντε και δήμαρχος. Που κάνουμε πολλά πράγματα. Να είστε καλά. Που κάνουμε πολλά πράγματα με άξιους συνεργάτες, όπως είδατε. Εξαίρετα. Πρόεδρε, πείτε μας τι μπορεί να κάνει ο κόσμος στο ωραίο πουρί που θα έρθει. Εμείς εδώ πέρα, καταρχάς, να σας πω ότι είμαστε στην περιοχή Ζαγορά Πηλίου. Το πουρί είναι μία από τις πιο ωραίες πλατείες, το μπαλκόνι που λέμε εδώ πέρα της περιοχής μας.
του Πηλίου, που φαίνεται κάτω όλες οι παραλίες. Λοιπόν, πέρα από την διαμονή που έχουμε, την πολύ ωραία παραδοσιακή πυλιορίτικη διαμονή και σε βουνό και σε θάλασσα, και στο χωριό, στην παραλία μας και στη Ζαγορά και σε όλα τα χωριά μας εδώ πέρα, μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία περιπάτους, να κάνουμε κανό καγιάκ, να κάνουμε βαρκάδες, να κάνουμε ακόμα και κάνιονγκ για τους πιο δραστήρους, τους πιο extreme, τους πιο active στα φαράγγια εδώ πέρα που έχουμε της περιοχής μας. Και εννοείται όλες αυτές τις δραστηριότητες μπορούμε να τις επεκτείνουμε και πιο πέρα, με jeep tour, με πιο άγριο, με υπασίες, με πάρα πολλά πράγματα. Πάντα με πυλιορίτικες γεύσεις όπως βλέπετε εδώ πέρα και με μια ποιότητα υπηρεσιών στα ξενοδοχεία μας και στα εστιατόρια μας πάρα πολύ καλή. Η περιοχή μας αυτή τη στιγμή είναι στο 70% πληρότητας. Φαίνεται ότι περνάτε καλά, ότι είστε χαλαροί άνθρωποι από τον τρόπο που σιγά σιγά δίνετε το μικρόφωνο ένα στον άλλον. Τα ακουστικά, εμείς τρέχουμε σαν τους τρελούς. Εσείς είστε όμορφα και χαλαρά. Και γι' αυτό και θα σας επισκεφθούμε. Και να πιείτε και ένα τσιπουράκι για μας κάτω από το πλατάνι, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ σε όλη την παρέα. Να είστε καλά, τα φιλιά μας. Αφού λοιπόν. Ναι, αφού λέτε ότι περνάμε χαλαρά, σας καλούμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε. Για να δείτε και εσείς πώς είναι να περνάς χαλαρά. Με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Είναι γνωστό ότι είστε πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πολλά φιλιά στο Πήλιο. 3-4 ώρες από την Αθήνα είναι, παιδιά. Αξίζει τον κόπο για μένα, ίσως από τα ωραιότερα μέρη στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Και πόσο τους ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους που αποφασίζουν κάποια στιγμή να καταλήψουν έναν τρόπο ζωής, τα στερεότυπα και όλα αυτά τη μεγάλη πόλη και τη δουλειά και του άγχους και να πάνε να ζήσουν σε ένα μαγευτικό μέρος. Και να πεθάνουν 200 χρονών από πιτηρίδα. Σε βλέπει να πηγαίνει στην Κρήτη όταν μεγαλώσουν τα παιδιά. Να πάρει την Κορίνα και να πάτε στην Κρήτη και να τα αφήσετε στην Αθήνα τα παιδιά. Η Κορίνα δεν ξέρω αν θα έρθει. Εγώ θα πάω. Έτσι.